Λέω καλά. Η παρέα ξεκινάει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλκιδαίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλκιδαίων ιδρύθηκε το 1901 με πρωτοβουλία του φιλόμουσου ευεργέτη της πόλης Αντώνιου Αντωνίου και είχε την τύχη να διευθύνεται από αξιόλογους αρχιμουσικούς και συγκεκριμένα από τους Πέτρο Κοτσόπουλο, Σωτήριο Χιτήρη, Νικόλαο Καλυβίτη και Βασίλειο Χατονίδη. Αντέχοντας στο πέρασμα του χρόνου και στις δύσκολες ιστορικές και εθνικές στιγμές. Το 1994 αναλαμβάνει τη διεύθυνση ο αρχιμουσικός Πέτρος Πρώτος, ο οποίος δίνει νέα πνοή στη Φιλαρμονική, διευρύνει τους ορίζοντες δράσης της, εμπλουτίζει το ρεπερτόριό της και με άλλα είδη μουσικής, αναβαθμίζοντας μουσικά τη Φιλαρμονική Ορχήστρα, δημιουργώντας τμήματα ενόργανης μουσικής και τμήματα θεωρητικής κατάρτισης. Πεπειραμένοι καθηγητές της μουσικής και παράλληλα παιδαγωγοί στελεχώνουν τα τμήματα των ξύλινων, χάλκινων, πνευστών και κρουστών οργάνων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα δεν αρκείται πλέον στις παρελάσεις, συντελετές και τα άλλα όργανα, όπου βέβαια συνεχίζει να συμμετέχει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δραστηριοποιείται σημαντικά στον κόσμο του Ναμυρά, αποδίδοντας την επιτυχία με ευκαιρία και εξαίρεση. Yeah.
Με βασικό στόχο να εκπληρώσει ένα μεγάλο χρέος. Τη διάσωση και τη διάσωση του ποντιακού ελληνισμού, των ηθών και των ενδύμων των Ελλήνων που έζησαν στα παράλια του Εύξηνου Πόντου από αχιορτάτων χρόνων ως τη γενοκτονία, που ακόμη και σήμερα με όλες τις δυνάμεις προσπαθεί ώστε να αναγνωριστεί παγκοσμίως. Για 30 χρόνια και πλέον οι κομινοί δραστηριοποιούνται μέσα στις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Με παρουσιάσεις χορευτικών τμήματων και μουσικών συγκροτημάτων, σεμινάρια ποντιακών χωρών, μουσικής και λαογραφίας, καθώς και θεματικές συναισθιάσεις και ομιλίες σε θέματα ιστορικής γνώσης σχετικά με την πολιτιστική μας κληρονομιά και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Όλη η δύναμη και όλο το χρέος του Συλλόγου μέσα σε ένα στίχο. Η Ρουμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ο Σύλλογος Κρητών Ευβοίας, ο Ξυλονίκης, ιδρύθηκε το 1971 στην Χαλκίδα με σκοπό τη διάδοση των ηθών, των ευθύμων και της ένδοξης ιστορίας της γερμεντογένας Κρήτης. Τους κρητικούς χορούς, τα τραγούδια, η κρητική διατροφή, τον πολιτισμό, στοιχεία της βαριάς κληρονομιάς των κρητικών, διαφυλάτει με ευλάβεια ο Σύλλογος και τα μεταλαμβαίνει στις επόμενες γενναίες. Η ηρωική αντίσταση του άμαχου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης κατά τις 20 Μαΐου 1941 ήταν και είναι η μοναδική περίπτωση εναντίον των Γερμανών κατακτητών όπου καταγράφηκε στην ιστορία τέτοια θυσία παλικαριά και δικαιοσύνη. Όπλα δεν είχαν, άρπαξαν κατσούλες και μαχαίρια και με τους γρόθους πάλευαν και ακόμα με τα χέρια. Οι κρητικοί προέβαλαν τη στεναρότερη αντίσταση που γνώρισαν ποτέ οι δυνάμεις του άξονα. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το αποκορύφωμα της ελληνικής προσφοράς κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύλλογος Ελληνικής και Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας, Αλωνάκη. Ο Σύλλογος του Αλωνάκη δραστηριοποιείται στον χώρο του λαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος του, η έρευνα, η μελέτη και η διαφύλαξη, η προβολή και η βίωση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού από το χθες στο σήμερα και στην προοπτική του αύριο. Στο Αλωνάκη λειτουργεί πολιτισμικό σχολείο με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, τμήματα ελληνικών χωρών μουσικοκινητικής αγωγής, θεάτρου και δημοτικού τραγουδιού, χειροτεχνίας, πτυχιακής οικονομίας, ραδιοφωνικών εκπομπών και λαογραφικής πολιτιστικής εφημερίδας. Έχει εκδώσει την μουσικοποιητική λαογραφική μελέτη Σκοπή στο Γρηγορίση και έχει πραγματοποιήσει μεγάλες παραστάσεις στο μέγαρο μουσικής Αθηνών, στον τόπο μας και στο εξωτερικό. Thank you.
Πέτρος ίδρυσης το 1923. Το έμβλημά του, ο έφηπος αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, συμβολίζει την πίστη στις αρχές και τα ιδανικά των προγόνων μας που πολέμησαν για την ελευθερία μας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του νομού μας. Το 2022 βρίσκει τον Σύνδεσμο έτοιμο για νέες δράσεις προσαρμοσμένες στη σύγχρονη εποχή και στις ανάγκες των καιρών. Πανευρωικός Σύλλογος Καπαδοκών, ο Άγιος Ιωάννης Κορόσος, ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να διατηρήσει άσχες την ιδιότητα της καπαδοκικής και της ευγέννης μικρασιατικής νομιοσύνης. Απαρτίζεται από αποχώρους μικρασιατών που από το 1922 ήρθαν κατατρεγμένοι από την εργασία στη Μάνα Ελλάδα, βιώνοντας την προσωπική τους μεγάλη παρασκευή στα καραβάνια του Ξεριζωμού, με μόνο τους θησαυρό το πάρσεπτο ύψαλο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Παρουσιάζει την εκπομπή «Καπαδοκία Αγίου Προπονική» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Έχει τμήματα διδασκαλίας παραδοσιακών χωρών και χωροδιακών μαθημάτων. Διοργανώνει ποικίλες μουσικοχορευτικές ιστορικές εκδηλώσεις με σκοπό να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις της Καθημάς Ανατολή. Η πιο μεγάλη παρέα του κόσμου, όπου απαρτίζεται από τα αστέρια, τα πλοία, τους οδηγούς και τους μαθοδηγούς. Παρέχει την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών να αποκτήσουν εμπειρίες, να κάνουν φίλους, να διασκεδάσουν, να μάθουν την αξία της σωματικής ζωής, να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον και να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με έτος ιδρύσεως το 1910, εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχει εξωσχολική αγωγή σε αγόρια και κορίτσια. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στο να καταστούν τα μέλη του χρήσιμοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Επικεφαλής των ανήκων μελών είναι εθελοντές ενήλικα εκπαιδευμένα στελέχη. Οι πιο μικροί πρόσκοποι, 7 έως 11 ετών, αποκαλούνται λιπόκουλα. Και οι μεγαλύτερης ηλικίας πρόσκοποι, 15 έως 18 ετών, ανιχνευτές. Οι πρόσκοποι της Καλκίδας είναι παρόντες στην πόλη μας από το έτος 1919. Τελούν υπό την υψηλή προστασία της αυτού εξωκόμητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπό την αιγεία της Βουλής των Ελλήνων. Τα Special Olympics είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένα παγκόσμιο αθλητικό κίνημα νοητικής αναπηρίας 5-6 εκατομμυρίων αθλητών σε 183 χώρες και τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τις ικανότητές τους. Εκπαιδευτήρια Κιάννα, 55 χρόνια δίνει υπεύθυνα το παρόν στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Παρέχει ποιοτική παιδεία και καλλιεργεί τις ευηλιακές αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού. Με το αίσθημα της
Ιωσίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε κατά το σχολικό έργο.
ηφαίστειο. Από το 1984 λειτουργεί ως δωδεκαθέσιο. Το σχολικό έτος 1999-2000 και μετά από 75 χρόνια στεγάστηκε σε δικό του σύγχρονο δικαστήριο μεταξύ των οδών Αποστολή και Βόλου. Υπήρξε το πρώτο δημοτικό σχολείο του Δήμου Χαλκιδαίων που από το 2009 διέθετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο και διαδραστικούς πίνακες, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο πράξη το νέο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο. Κατά το τρέχον σχολικό έτος θα πραγματοποιήσει δύο σχέδια δράσης με σκοπό την αναβάθμιση των χώρων του, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διαμορφωθεί σε χώρο που θα ενθαρρύνει και θα αναπτύσσει τη μάθηση σε ευχάριστο. Ιδρύθηκε το 1936 μετά από την εγκατάσταση προσφύγων.
Αλκίδας. Το 22ο δημοτικό σχολείο Αλκίδας λειτουργούσε κατά το παρελθόν και μέχρι την κατάργησή του το 2007 στην περιοχή του Αγίου Ταξιάρχη στην Ελλάδα. Επανιδρύθηκε το 2014 και από το σχολικό έτος 2016-2017 στεγάζεται σε νεόφυτο βιοκλιματικό πλήρως εξοπλισμένο κτίριο στην περιοχή Ποσειδονία της Καλύφης. Κατά το πλέον σχολικό έτος λειτουργεί ως εξαθέσιο και το μαθητικό του δυναμικό αριθμεί 134 παιδιά. Yeah.
individuo que se quita como a mí, que tan propio me antojo, si vais a oposir, que si con otro día nace, se les pasó de poder, las contribuyen a mi pueblo, que si no lo das para el mundo, me vive un hipócrita, que hay esta actividad que ha animado su colegio sin ironía. Thank you.
Por